Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας, εδώ στο στούντιο της Athens Voice, στα πλαίσια της σειράς podcast «Ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο». Συνομιλώ σήμερα με τον πολύ αγαπητό μου και εκλεκτό Φώτη Παπαθανασίου. Το αντικείμενό μας είναι πολιτισμός και υγεία και πολιτιστική συνταγογράφηση. Φώτη, μετά από όλα όσα υπόθηκαν σημαντικά από σένα και διεξοδικά τα παρουσίασες στο πρώτο μέρος, να γυρίσω σε αυτό, στη βάση και την ιστορία του πολιτισμού και τη σχέση του με την υγεία, αρχαία τραγωδία και αυτό, η μαγική λέξη κάθαρσης. Βέβαια. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην πρωτότυπη γλώσσα. Παρακαλώ, τον ορισμό, ο οποίος λέει: «Έστιν ουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ειδισμένο λόγο, χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορής δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου, περένουσα των τιούτων παθημάτων κάθαρση». Είναι ο ορισμός του Αριστοτέλη. Ο μηχανισμός, λοιπόν. Ο Αριστοτέλης είναι προφήτης, ας πούμε, της νευροεπιστήμης. Και ο βασιλιάς, λέω, ο δημιουργός των επιστημών στην ουσία είναι ο Αριστοτέλης. Αυτός έθεσε την επιστημολογία, ξεκινάει με τον Αριστοτέλη. Και εδώ σε αυτή τη βάση είναι και η πολιτιστική συνταγογράφηση. Η κάθαρση είναι θεραπευτικό. Βέβαια, 100%. Ξέρουμε ότι δίπλα σε κάθε θέατρο, αρχαίο θέατρο, υπήρχαν και τα ασκληπία. Υπήρχε δηλαδή η θεραπεία, ήταν δίπλα στα θέατρα, ακριβώς γιατί τα θέατρα ήταν θεραπευτικοί τόποι. Το ασκληπείο της Επιδαύρου, ξέρουμε πόσο κοντά είναι στην Επίδαυρο κλπ. Η άποψη των αρχαίων ήταν ότι αυτή η δράση, η οποία παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή, βοηθάει πώς, διελαίου και φόβου, δηλαδή μέσω της ταύτισης του θεατή με τον ηθοποιό και όσα παθαίνει στη σκηνή, το πρόσωπο το οποίο αυτό εκπροσωπεί, αλλά πράξεις μέγεθος εχούσης, δηλαδή μεγάλες πράξεις, σημαντικές πράξεις, όπως ήταν του Ειδίποδο, του Προμηθέα, των Ατριδών. Και δύσκολα διλήμματα, φοβερά διλήμματα. Δηλαδή, αυτά είχαν τη διάσταση βέβαια και του αποτρόπαιου. Δηλαδή, μέσα από την ταύτιση διελαίου και φόβου του θεατή με αυτά που συνέβαιναν στη σκηνή, μπορούσε να καθαρθεί και υπό την έννοια της αποτροπής. Δηλαδή, να μην του τύχουν αυτά στη ζωή, διότι μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι είχαν αυτή την αίσθηση του πεπρωμένου πάρα πολύ ισχυρή και την έννοια ότι ο άνθρωπος έρχεται για να έχει κάποιες εμπειρίες στη ζωή. Ποιος ο τρόπος να τα αποτρέψει, λοιπόν, είναι εάν τα πάθει ήδη και μια προετοιμασία μέσα από την συμπόνια, μέσα από την ταύτιση με αυτόν ο οποίος πάσχει επί σκηνής. Η έννοια δηλαδή αυτή του ελαίου είναι αυτή, είναι η συμπόνια. Όχι το έλεος όπως το λέμε σήμερα, όχι ο ίκτος όπως τον εννοούμε στη γλώσσα μας σήμερα, αλλά η συμπόνια. Πονάω μαζί, ταυτίζομαι, γίνομαι ένα και έτσι γνωρίζω. Άλλωστε η γνώση είναι ταύτιση, έτσι δεν είναι, το λέει και ο Χάιζενμπεργκ στην ουσία με την αρχή της απροσδιοριστίας του. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι ότι η σύνθεση των τεχνών μπήκε στην υπηρεσία του δράματος, όλες οι τέχνες μπήκαν στην υπηρεσία του δράματος στην αρχαιότητα, προκειμένου μέσω της αρχαίας τραγωδίας να υπάρχει, άλλωστε λέγαμε, διδάσκει σήμερα την τραγωδία. Δηλαδή να είναι το σχολείο της δημοκρατίας, η κοινή παιδεία χάρη στην οποία δικαιούται ο πολίτης να είναι πολίτης, διότι έχει κοινή παιδεία και άρα έχει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και ευαισθησίες για να αποφασίζει για τη μοίρα της πολιτείας. Δεν είναι δοσμένο έτσι, γι' αυτό και παρακολουθούσαν τις τραγωδίες άπαντες οι ψηφίζοντες. Άπαντες, δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε όλοι, έχει σημασία αυτό. Παιδεία δηλαδή που δίνει το δικαίωμα στη συμμετοχή. Και επιπλέον κάθαρση, δηλαδή αφορά όλη την πόλη και όλους τους ανθρώπους της πόλης, να καθαρθούν καταλαβαίνοντας, αλλά ταυτιζόμενοι με δύναμη, καταλαβαίνοντας το δράμα ήταν ισχυρό, υπηρετεί το από τα πάντα. Έτσι και να σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή, για να δούμε πόσο ισχυρό ήταν το δράμα που προκαλούσε τέτοιο συγκλονισμό στον άνθρωπο ώστε να
αποφασίσει ότι πράγματι αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι μακριά του, ότι δεν μπορεί αυτός να κάνει αυτές τις μεγάλες παραβάσεις, διότι θα έρθει η νέμεσης οπωσδήποτε και η τύση, και θα, τον, θα συμβούν αυτά δηλαδή που βλέπει επί σκηνής. Αυτό το βιωματικό σχολείο, όπως θα λέγαμε, είχε τέτοια επίδραση, γιατί πρέπει να θυμηθούμε και να σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τρόπος καταγραφής της εικόνας και του ήχου. Αυτά δηλαδή που ζούσε κάποιος στην αρχαία τραγωδία τον συνόδευαν όλη την υπόλοιπη χρονιά, διότι μέχρι να ξαναπάει σε μια τραγωδία δεν υπήρχε δίσκος, ραδιόφωνο, ένας τρόπος να αναπαραχθούν αυτά τα τρομερά και φοβερά που συνέβαιναν. Άρα η ένταση της εντύπωσης πάνω στον άνθρωπο ήταν πολύ μεγαλύτερη από ότι ο σύγχρονος άνθρωπος που χρειάζεται πια, και εγώ δεν ξέρω τι, για να καταφέρει να συγκλονιστεί και με τα τόσα ερεθίσματα που δέχεται, τα ψηφιακά, τα ηλεκτρονικά, τα οπτικά, τα ακουστικά κλπ. Άρα αυτός ο ρόλος είναι που προσπάθησε να αναβιώσει στο 19ο αιώνα ο Ρίχαρντ Βάγνερ με το δικό του έργο, να προσπαθήσει δηλαδή να ακολουθήσει την αρχική στόχευση των δημιουργών της όπερας, που ήταν η Φλωρεντινή της Αναγέννησης, που μιμήθηκε τα πάντα ελληνικά. Προσπάθησε στο τέλος της Αναγέννησης να μιμηθεί και την αρχαία τραγωδία, δηλαδή το κορυφαίο είδος τέχνης που παρήγαγε ποτέ ο άνθρωπος, για να μπορέσουν να την αποδώσουν στην εποχή τους. Και δημιούργησαν, μην έχοντας πολλά στοιχεία και βασιζόμενοι περισσότερο στις θεωρίες του πατέρα του Γαλιλαίου, του Βιντσέντσο Γαλιλαίη, που ήταν ο μέντορας του κόμιτος Μπάρντι και όλης αυτής της ομάδας στη Φλωρεντία του 1600, να μπορέσουν να αναβιώσουν αυτό που θεωρούσαν ότι είναι η αρχαία τραγωδία. Αυτό μας έδωσε την όπερα. Η όπερα ξέφυγε σε διασκέδαση και ήρθε ο Ρίχαρντ Βάγνερ και είπε: δεν γίνεται. Όλα αυτά πρέπει να έχουν ένα σκοπό, και ο σκοπός αυτός είναι η ψυχαναγωγή, δηλαδή η βελτίωση της συνειδητότητας, η άνοδος της ανθρώπινης συνειδητότητας, η δράση μέσω της κάθαρσης, αυτό που ο ίδιος ονομάζει στα γερμανικά Mitleid, δηλαδή της συμπόνιας ακριβώς, και με την οποία θα μπορούσε να πετύχει ό,τι ο Αριστοτέλης όρισε ως στόχο της αρχαίας τραγωδίας και έφτιαξε το έργο που ξέρουμε ως τις όπερες του Ρίχαρντ Βάγνερ. Αυτό θα έπρεπε να είναι όλη η όπερα. Βέβαια, μετά τον Βάγνερ ακολούθησαν οι πάντες. Δεν μπορούσε κανένας πια να κάνει μουσική για διασκέδαση. Υπάρχει αυτή η μουσική, είναι η ελαφριά μουσική. Σαφώς. Αλλά το μουσικό θέατρο και κυρίως το δράμα, το μουσικό δράμα, αυτό που ονομάζουμε μουσικό δράμα, πήρε έναν δρόμο. Τώρα, στην εποχή μας βέβαια, υπάρχουν και άλλα μέσα. Υπάρχουν τα πολυμέσα, υπάρχει ο κινηματογράφος, υπάρχουν πολλά μέσα με τα οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει κανένας. Λείπει ίσως ο στόχος. Λείπουν αυτοί που θα υπηρετήσουν αυτόν τον υψηλό στόχο, να νοηματοδοτήσουν το βίο μέσα από τέτοιες μοναδικές εμπειρίες. Υπάρχει ακόμα βέβαια η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς μια όπερα του Βάγνερ, είτε στον Μπάιο, που είναι και κάποιες είναι πολύ μεγάλες σε διάρκεια. Δεν την καταλαβαίνει κανένας αυτή τη διάρκεια, ναι, αν την παρακολουθεί σε θέατρο. Είναι άλλο, βάζω ένα CD να ακούσω και κάνει 5 ώρες, και είναι άλλο πηγαίνω εκεί, και μάλιστα τώρα πια που υπάρχουν και γράμματα για όσους δεν είναι γερμανομαθείς και μπορούν να παρακολουθήσουν το θέατρο σαν θέατρο. Και εκεί βλέπουμε πόσο το δράμα είναι δράμα και πόσο η μουσική αυτή, η καταπληκτική βέβαια, που πολλές φορές απομονώνεται και παίζεται ως απόλυτη μουσική, δικαίως γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, πόσο όμως αυτή υπηρετεί το λόγο, πόσο υπηρετεί το δράμα που ήταν ο αρχικός στόχος του Βάγνερ, που έγραφε άλλωστε και τα κείμενα μόνος του. Στην ουσία ο Βάγνερ αποπειράται να επαναφέρει την τραγωδία αρχιά στο πραγματικό της. Ναι, είναι συνειδητός. Με ήθος στη διάσταση. Θεωρητικολογεί κιόλας. Ξέρει και ελληνικά ο Βάγνερ. Ο Βάγνερ έχει μεταφράσει από τα ελληνικά στα γερμανικά τον Εσχύλο. Δηλαδή δεν ήξερε πολύ καλά αρχαία ελληνικά και θα έλεγα ότι ήξερε και αρκετά νέα, γιατί σύχναζε και στην Δρέσδη και στη Λειψία, στις εκκλησίες της Ορθόδοξης, της πόλης, και είχε σχέση με τους Έλληνες γιατί είχε μια έλξη. Συνεχίζοντας, θέλω να πω ότι η τραγωδία όπως ξεκίνησε στην αυθεντική της μορφή στον αρχαίο κόσμο ήταν μια προπόνηση για τον πραγματικό κόσμο στην ουσία. Και σήμερα, δηλαδή, η δραματοθεραπεία βασίζεται στην ιδέα ότι να βιώσω
παίζοντας ένα ρόλο ή παρακολουθώντας ένα ρόλο, συχνά αντιφατικά πράγματα, όπως ενώ είμαι καλός να παίξω τον κακό τον οποίον μισώ και είμαι θυμωμένος. Και μου ήρθε και ένας όρος στην καρδιολογία που χρησιμοποιούμε που λέγεται preconditioning, δηλαδή όταν υπάρχει ισχυμία, ναι, και ναι, σωστά. Ενώ στα στεφανία, άμα αρχίσει και τρέχεις και λοιπά και προπονείσαι, αυτός ο ουδός, ας πούμε, για να εμφανιστεί στη Θάνχη, έρχεται όλο και αργότερα. Αυτό λέγεται preconditioning. Κάτι τέτοιο νομίζω και μια τέτοια διάσταση επίσης βλέπω στην τραγουδία. Είναι μια προπόνηση και ένα βίωμα της πραγματικής οδύνης που είναι μεγαλύτερη από αυτό που βιώνει κανείς στο θέατρο. Πράγματι. Άρα σε προετοιμάζει. Πολύ σωστά το θέτεις. Έτσι δεν είναι. 100% όχι. Πολύ σωστά το θέτεις, βεβαίως. Σε προετοιμάζει και εύχεται να αποτρέψει το να συμβούν αυτά, να χρειαστεί δηλαδή να τα μάθεις. Λέμε πάθη μάθος, έτσι μαθαίνοντας, όμως υπάρχει και αυτό που λένε οι νεότεροι, που λέει οι βλάκες μαθαίνουν από τα παθήματά τους, οι ευφυείς από τα παθήματα των άλλων. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, και εδώ ισχύει ότι βλέποντας τα παθήματα των άλλων μαθαίνουμε ώστε να μην χρειαστεί να πάθουμε για να μάθουμε. Και βέβαια αυτή όλη η κοσμοθεωρία για την αξία της αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας, δηλαδή, γιατί καμιά φορά πρόκειται, ναι, για το ίδιο. Είναι στην ουσία το ίδιο, απλώς το αγνοούμε. Έχει να κάνει πολύ με την ίδια τη δημοκρατία. Ακριβώς. Τον ελεύθερο άνθρωπο. Οπωσδήποτε. Έναν άνθρωπο που ο στόχος του δεν είναι η επιτυχία, αλλά η ευτυχία. Σωστά. Ατομική, αλλά και η κοινωνική. Σωστά. Και η ένταξη της ομάδος. Έτσι, ο Αριστοτέλης νοιαζότανε για την κοινωνική διάσταση. Σήμερα είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος τα περισσότερα βαδίζει προς κατάργησή τους. Απειλείται και η δημοκρατία, Φώτη, νομίζω, είναι φανερά, Είναι φανερό. Αυτό ξεκίνησε, πιστεύω, έντονα, δυστυχώς, με την επιτυχία του κινέζικου καπιταλισμού. Το πείραμα αυτό ξύπνησε στους δυτικούς καπιταλιστές, πιστεύω, την επιθυμία, σου λέει, αυτή τη ωραία που καθαρίζουν εκεί, δεν χρειάζεται να ετοιμάζουν τα μίντια, να επηρεάσουν τον έναν, τον άλλο πολιτικό. Πάνε και τα κάνουν όλα με απλότητα και ακούμε πολύ συχνά να υμνείται η γρήγορη απόδοση, ας πούμε, των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δηλαδή, τραγικά πράγματα. Σου λέει, ναι, εκεί λέει, αποφασίζει ένας, την παίρνει την απόφαση. Συγγνώμη, ναι. Πολύ ωραία παγίδα. Οι υπόλοιποι όλοι, και αυτός ο ένας όταν δεν είναι ο ένας, τι γίνεται? Δηλαδή οι παγίδες αυτές υπήρχαν πάντα, απλώς τώρα μπαίνουμε σε μια φάση γενικής αμφισβήτησης. Πιστεύω, ακριβώς επειδή αυτό το παράδειγμα τους έδωσε την ιδέα ότι τελικά ο καπιταλισμός δουλεύει και ως κρατικός, ως ολιγαρχικός τελείως δηλαδή, αλλά το παράδειγμα δυστυχώς θεριεύει και μέσα στους ανθρώπους, σε συνθήκες της σύγχρονης ζωής, δηλαδή του φόβου που προκαλεί η σύγχρονη ζωή, της ανασφάλειας που προκαλεί η σύγχρονη ζωή. Το είδαμε με την πανδημία, πόσο πολύ επικράτησε το «σώζον εαυτόν σωθήτο». Όταν αυτός ο εγωισμός... Και ότι είμαστε μόνο βιολογικά όντα. Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν μπαίνουμε σε αυτή την φιλοτομαριστική, να την πω έτσι, διάσταση, το πράγμα αγριεύει. Γι' αυτό και έχουμε αυτό που παρατηρούμε. Δεν νομίζω ότι διαφεύγει από κανέναν. Πρέπει να είναι τουλάχιστον, τι να πω, να είναι ανέστητος ή να μην ζούσε σε αυτόν τον τόπο. Όταν βλέπει ότι πλέον κάθε μέρα έχουμε 1-2 μεγάλα εγκλήματα, όταν παλιά είχαμε 1 κάθε 10 χρόνια στην Ελλάδα, και τέλος πάντων και πρόσφατα 1 κάθε μήνα, ας πούμε. Αλλά τώρα έχουμε κάθε μέρα 1 και 2 βαριά εγκλήματα, το παιδί σκοτώνει τον πατέρα, ο πατέρας τα παιδιά, ο φίλος το φίλο. Δηλαδή είναι απίστευτο είναι το τι συμβαίνει. Και ήρθε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό, γιατί είχε προηγηθεί αυτό αρκετά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν λέω ότι είναι ένοχη. Είχε προηγηθεί, γιατί η ζωή εκεί ήταν πιο άγρια, πιο ατομική. Πολύ πιο πριν από τη φύση της, ναι, από την αρχή. Το Wild West. Αλλά στην Ευρώπη αυτά είναι πιο πρόσφατα, είναι αρκετά χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πια ο άνθρωπος κατάφερε να ζήσει, θα έλεγα μετά το 90 τελικά περίπου, εκεί άρχισε να αγριεύει το πράγμα. Αλλά και η κυριαρχία της κοσμοθεωρίας της επιτυχίας και όχι της ευτυχίας, που συνδέεται με το οικονομικό μέγεθος. Ναι, προσέξτε, δεν είναι μόνο της επιτυχίας, υπάρχει κάτι χειρότερο, διότι ένας
άνθρωπος ο οποίος ας πούμε κερδίζει, ξέρω εγώ, 10.000 το μήνα, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι επιτυχημένος. Επιτυχημένος είναι και μπορεί με αυτά τα 10.000 το μήνα, κάθε μήνα, να έχει 10.000 ευρώ στη διάθεσή του, να τα φάει και να γλεντήσει. Έτσι δεν είναι? Όμως όχι. Δεν φτάνει αυτό στο σύγχρονο δυτικό άνθρωπο. Και αυτό το μέτρο το έβαλαν οι μεγάλες πολυεθνικές, οι μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως στις ΗΠΑ ξεκινώντας, και σιγά σιγά πέρασε στην Ευρώπη. Δυσκολεύεται να περάσει στην Ευρώπη, αλλά πέρασε το μοντέλο της λεγόμενης διατηρήσιμης ανάπτυξης. Όταν όμως με αυτή την έννοια, δεν εννοούμε την οικολογική ανάπτυξη, την διατηρήσιμη, αλλά την διατηρήσιμη με την έννοια της μονιμότητας, δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να έχω ανάπτυξη. Κάθε χρόνο δεν θέλω. Η αέναος. Δεν μπορεί να έχω 10, ας πούμε. Ναι. Βγάζεις μόνο 10. Αν δεν βγάλεις 15, δεν είσαι ικανός, είσαι άχρηστος. Σε αλλάζω και βάζω έναν άλλον. Αν δεν βγάζεις 20 μετά, δηλαδή αυτό όμως δεν τελειώνει ένας ποτέ. Ένας μαξιμαλισμός απληστίας. No, ναι. End. Είναι ο Μαμονάς. Είναι ο θρίαμβος του Μαμονά. Sky is the limit. Ο θρίαμβος του Μαμονά. Αυτό είναι που έχει και ένα παραλογισμό. Είναι μέσα. Μεταφυσικό πια, νομίζω. Δεν υπάρχει. Περιέχει και την παράνοια ότι δεν μπορεί να γίνεται ένα τίποτα στη ζωή. Εννοείται. Τίποτα δεν καταστροφή. Μα βεβαίως. Τα φαινόμενα πιάνουν ένα πλατό. Ένας πύργος της Βαβέλ. Μετά αρχίζει ο κατήφορος. Μα μια Βαβέλ είναι. Η Βαβέλ ανεβαίνει και να φτάσει στον ουρανό. Και μία από αυτές τις ψευδεστήσεις είναι ότι ο άνθρωπος θα ζήσει 500 χρόνια. Εντάξει. Αλλά πώς θα είναι ο πλανήτης στον οποίο θα ζει ένας άνθρωπος 500 ετών? Ναι, και μήπως υπάρχει και μία εντροπία σε όλα αυτά, η οποία δεν το επιτρέψει ποτέ. Γιατί μαζί με αυτό πάνε και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, τελικά η μεγάλη πρόοδος της επιστήμης είναι πολύ καλό πράγμα. Όλοι τη θέλουμε κλπ. Μήπως όμως φέρνει μαζί της και κάποια σπέρματα της ίδιας της καταστροφής? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πάντα πρέπει να θέτουμε. Γι' αυτό η επιστήμη πρέπει να πηγαίνει χέρι με χέρι με το νόημα βίου και με την αξιολογική κλίμακα. Όχι μόνη της. Η επιστήμη δεν είναι θεά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε και να λέμε «Το είπε η επιστήμη». Τι λέτε, βρε φίλε? Μα η επιστήμη είναι η συνεχής αμφισβήτηση αυτού που ξέρω για να βρω κάτι ακόμη περισσότερο αληθινό που δεν ήξερα χθες. Αυτό κάνουν οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες μονίμως αμφισβητούμε. Αν δεν αμφισβητείς, δεν είσαι επιστήμον, είσαι παπάς, είσαι πιστεύεις το δόγμα και δεν αλλάζει. Αυτό δυστυχώς έχει μεταφερθεί τώρα, έχει γίνει η νέα θρησκεία, είναι η επιστήμη. Είναι το αφηρημένο η επιστήμη, ή τα κεφαλαίο, έψιλον κεφαλαίο. Και να βάλουμε εδώ πάλι το του αρχαίου κόσμου, το πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία εστί. Άριστα θα ήθελα. Δηλαδή αυτό είναι το κριτήριο. Αυτό έπρεπε να είναι σε όλα τα σχολεία. Πανουργία. Σε όλα τα σχολεία αυτή την ταμπέλα έπρεπε να βάλουν. Αυτό που είπες μόλις τώρα. Δηλαδή έτσι η επιστήμη είναι. Χωρίς το ήθος της. Έτσι ακριβώς. Μα τι εξυπηρετεί? Εκεί καταντήσαμε. Τη μέτρηση, ναι. Μόνο ή το πείραμα κλπ. Πώς εξυπηρετεί την κοινωνία? Πολύ σωστά. Εμένα, πολύ εσένα. Σωστά. Πολύ σωστά. Και... μα είναι βέβαιο ότι οι αρχαίοι Έλληνες, επειδή το είπες τώρα αυτό, θυμήθηκα την έκθεση της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας που είχαμε κάνει με το Θεοδόση τον Τάσιο το 2000 στην Τεχνόπολη, και τώρα υπάρχει και μουσείο ειδικά για αυτά τα πράγματα. Όταν το κάναμε τότε με το Θεοδόση, αυτό που διαπιστώναμε, επειδή οι αρχαίοι ξαν τα πάντα, έτσι, δηλαδή είχαμε μοντέλα που είχαν φτιάξει η ομάδα του Θεοδόση του Τάσιου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μοντέλα από τα κείμενα τα αρχαία που τα έκαναν ακριβώς όπως τα είχαν οι οδηγίες, ας πούμε, σαν συνταγές. Και βέβαια, εκτός από το ευπαλήνιο όριγμα που ξέρουμε, εκτός από, ξέρουμε ότι είχαν ρομπότ, ότι γνώριζαν τον ατμό, ότι όλα αυτά είναι βέβαιες, υπάρχουν. Και τώρα φαντάζομαι στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, πάει στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω ότι μπορεί να τα επισκεφθεί κανένας. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, έλεγε ότι αυτοί τα ξέραν όλα. Αλλά γιατί όμως δεν τα εφήρμοσαν σε κλίμακα τέτοια, ώστε να μείνει ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός τεχνολογίας? Διότι υπήρχε αυτό που λες, διότι δεν τους ενδιέφερε να το κάνουν τόσο. Δεν τους ενδιέφερε, δηλαδή ήταν ξένο προς τις αξίες τους να βρούνε όλο και πιο εύκολους τρόπους για να κάνουν τα πράγματα, να κάνουν, πώς να το πω, δηλαδή να βάλουν την επιστήμη, να την θεοποιήσουν. Δεν το θέλανε. Ήταν μια, θα έλεγα, καθαρή και ανιδιοτελής προσέγγιση της ιδέας του ωραίου, της επιστήμης. Ακριβώς. Το ωραίο της είναι τέχνης, και όχι αυτό το applied που λένε σήμερα. Είπες για το ωραίο. Το ωραίο δεν το αναφέρει κανένας πια. Θα έχεις προσέξει ότι όλοι μας, όταν αναφερόμαστε στις προσφορά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όλοι αναφερόμαστε, λέμε για τη δημοκρατία, λέμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το ωραίο δεν το αναφέρουμε, ήταν βασική αξία όμως μαζί με τα άλλα. Το ωραίο. Η λατρεία του καλού καγαθού, η καλοσύνη και η ομορφιά. Αυτά τείνουμε να τα ξεχάσουμε. Αγαπητέ μου Φώτη, ο χρόνος μας περιορίζει, διότι πάντα η σκέψη σου και ο λόγος σου είναι ατέρμον και οι συζητήσεις μας δεν έχουν τέλος και απολαμβάνω πάντα αυτές τις στιγμές που συζητάω μαζί σου, αλλά εδώ πρέπει να κλείσουμε και αυτό το δεύτερο μέρος της συζήτησης με άξονα την πολιτιστική συνταγογράφηση και τη σχέση της τέχνης με την υγεία και τα τόσα όμορφα που είπες και μάθαμε και έμαθαν και οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Θανάση, για την παρουσία σου εδώ που εμπλούτησε το podcast. Τις ευχές μου τις καλύτερες στους ακροατές του Athens Voice. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.